Αμερικάνων, οι οβολισμοί έρχονται. Ποιος βάζει στοίχημα ότι ο Βαλέριος θα ορμήσει πάνω κατευθείαν. Ναι, η θερμοκρασία έχει ανέβει στο γήπεδο. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ήρθαν όλοι πιο κοντά, είναι άνθρωποι όρθιοι. Walter Wade αναμέτρηση. Γιάννης Κοβλακάς, να δούμε Βαλέριος Ακριτίδης. Συναντιούνται. Ορμάει και πρώτος τρέχει ο Κοβλακάς. Αυτό το περιμένεις και τώρα ο Βαλέριος. Τώρα ο Βαλέριος μπροστά. Ωραίο το δεξί από τον Βαλέριο Ακριτίδη. Βαλέριος πιάνει ξανά. Και σαν dirty boxing, έλα, έλα του λέει, έλα. Προκαλούν και οι δύο ένας τον άλλον. Κοβλακάς ψύχρεμος. Δυνατό δεξί overhand από τον Κοβλακά, ο οποίος με τα χέρια κάτω προκαλεί τον Βαλέριο. Ανταλλάσσουν ακόμα λόγια, είναι απίστευτο. Και τώρα τρέχει πάνω στον αντίπαλό του Κοβλακάς. Α, είναι καθαρό αυτό το χτύπημα. Αυτή η γονατιά ήταν καλή. Βαλέριος πάει να παλέψει. Οκ, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι καινούριο. Είναι καινούριο, αλλά να σου πω κάτι. Χθες το είπε ο Βαλέριος. Λέει, με έχουν συνηθίσει όλοι στο να παίζω ξύλο. Γι' αυτό και αυτός τα είπε αυτά. Ο Κοβλακάς σηκώνεται πάνω. Όλοι το είδαμε. Ο Βαλέριος οδηγεί τον Γιάννη στο πλέγμα. Ωραίο βαρύ γόνατο από τον Βαλέριο στο δεξί πόδι του Γιάννη Κοβλακά. Και βλέπουμε το πόδι του Βαλέριου πώς είναι, έτσι. Βαλέριος, ο οποίος είναι γνωστός σε όλους ότι είναι ποδοσφαιριστής. Δυνατές κλωτσιές, δυνατά χτυπήματα. Εκρηκτικός γενικότερα. Πολύ συναισθηματικός αυτός ο αγώνας. Ακόμα και για μας που είμαστε εδώ, foot stomp. Ο Γιάννης ψύχρεμος. Ελέγχει το κεφάλι του Βαλέριου. Ο διαιτητής δει, κάνει κάποιο σήμα. Κάνει, ναι, συνέχεια σήμα να αφήσει το κλουβί. Φαίνεται ο Βαλέριος κρατάει το κλουβί εκεί πέρα από πίσω. Για να δούμε αν θα πάει για την κιλοτίνα. Στη γωνία του Γιάννη Κοβλακά βλέπουμε τον Στέφανο Λευτεριάδη από το Talos Gym. Και τον Αμιράν Σεβέρνη, ένα από τους κορυφαίους heavyweight στην Ελλάδα. Ωραίο το γόνατο από τον Κοβλακά. Πάρα πολύ ωραίο. Ο διαιτητής τώρα θα τους χωρίσει. θα αφαιρέσει πόντο. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά δεν θέλω να βλέπω αγκαλιές τώρα, συγγνώμη. Δεν θέλω αγκαλιές, αφήστε για μετά. Κάνε επίσημη σύσταση στο Βαλέριο για να μην κρατάει το κουμπί. Αυτό σημαίνει ότι την επόμενη φορά που θα το κάνει, κοίταμε σε αγκαλιές. Ήταν ωραίο αυτό. Αλλά πάμε... Πάμε να θυμηθούμε τα χθεσινά. Πάμε στο αρχικό. Κυνηγάει ο Κοβλακάς, κυνηγάει με άγρια χτυπήματα, αλλά δεν βρίσκει στόχο. Και τώρα μέσα ο Βαλέριος θα προσπαθήσει να φέρει τον αντίπαλό του σε έδαφος. Πάρα πολύ ωραίο take down, trip ήταν βασικά. Βαλέριος από πάνω, έτσι και ελευθερώσει το κεφάλι του, θα βρεθεί σε πάρα πάρα πολύ καλή θέση. Ο Κοβλακάς χρησιμοποιεί μία φορά το overhook, αλλά εγκαταλείπει την προσπάθεια και ξαπλώνει πίσω. Ακούει τη γωνία του καθαρά όμως. Τώρα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση ο Κοβλακάς. Νομίζω ότι θα προσπαθήσει να σηκωθεί. Χρησιμοποιεί το δεξί του χέρι και αρχίζει στήνει βάσεις για να σηκωθεί. Παναπιάσει το πλέγμα, ο διαιτητής όμως τον σταματάει. Και ξανά ο Βαλέριος. Βγήκε κάτω ο Βαλέριος. Τώρα είναι δύσκολα. Προσοχή σε αυτό. Και ξανά όρθιος και κυνηγάει ο Κοβλακάς. Ο Κοβλακάς είπε και κάνει αυτό το οποίο είπε. Είπε θα παίξει ξύλο και παίζει ξύλο πραγματικά. Το γεγονός ότι βλέπουμε τον Βαλέριο να σουτάρει για take down είναι πρωτόγνωρο πραγματικά. Το είπε. Λέει, δήλωσε ότι θα παίξει ξύλο, αλλά εγώ θα τον πάρω κάτω αυτή τη φορά. Δυνατή κλωτσιά θα στείλει τον Βαλέριο κάτω. Δεν καταφέρει να κυνηγήσει σωστά όμως. Πολύ έξυπνο. Πολύ ωραίο. Ήταν πολύ έξυπνο. Και τώρα προχωράει μπροστά με τον Βαλέριο να οπισθοχωρεί. Ωραίος ο Βαλέριος πάει να φύγει, αλλά πιάνει το front headlock. Ο Κοβλακάς το άφησε μόνος του. Το αφήνει, αλλά σαν να πάει να το ξανα... Όχι. Τα χέρια του είναι χαλαρά. Κάνει πολλά νοήματα στη γωνία του ο Κοβλακάς. Επικοινωνεί άριστα με τον προπονητή, με τον Στέφανο Λευτεριάδη, ο Γιάννης Κοβλακάς. Ανταλλάζουν πραγματικά ματιές. Στέκονται και οι δύο. Πόσο χρόνο έχουμε ακόμα, άλλο ένα λεπτό. Ένα λεπτό ακόμα. Ωραία προσπάθεια για αγκώνα τον Βαλέριο Ακριτίδη, η οποία μας δεν βρήκε στόχο. Ήταν ωραία σας σκέψη. Τώρα ο Βαλέριος δείχνει σαν αρχίζει να τον καταβάλει κούραση. Ο Γιάννη Κοβλακά. Και ξαναψάχνει τον στόχο ο Ακριτίδης. Ξανά ένα άπρεκα, αλλά δεν θα βρει στόχο. Το διάβασε ο Ακριτίδης. Τώρα κάτι βλέπω. Πλησιάζει. Όποτε πλησιάζει. Γυριστή κλωτσιά από τον Γιάννη Κοβλακά. Χαμογελάει. Και δυνατή καύκη. Ο Βαλέριος αρχίζει και φαίνεται εξαντλημένος, αν δεν κάνω λάθος. 20 δευτερόλεπτα. 20 δευτερόλεπτα ακόμα.
Ο Γιάννης Κοβλακάς δεν φαίνεται φρέσκος ούτε ο ίδιος, αλλά φαίνεται ότι πρεσάρει τη δράση. Και ο Βαλέριος απομακρύνεται. Ωραίο δεξιά το Βαλέριο, αλλά ο Κοβλακάς δεν φαίνεται να τον επηρεάζει. Χαμογελάει. Χαμογελάει είναι απλώς μια έκφραση. Είναι τυχαία έκφραση. Τον σπρώχνει πραγματικά στο πλέγμα. Όχι, τώρα είναι τα 10 δευτερόλεπτα. Όχι άλλες αγκαλιές, κυρίες και κύριοι. Παίζουμε. Κύριοι, παίζουμε. Όχι άλλες αγκαλιές. Τέλος του πρώτου γύρου. Wow. Ωραίος πρώτος γύρος. Πάρα πολύ ωραίος. Δυνατός. Το είπανε και το κάνανε. Ο Γιάννης Κοβλακάς φέρνει μια θύελα με γροθιές. Άτεχνες. Όπως είπε, θα εγκαταλείψει κάθε τεχνική, κάθε τακτική. Δεν βρήκανε πολλές από αυτές στόχο. Αυτές που βρήκαν όμως δείξανε να κάνουν τη ζημιά. Ο Βαλέριος Ακριτίδης πέτυχε το takedown. Να είμαστε εδώ πέρα. Κυρίες και κύριοι, και μόλις εδώ πέρα, συγγνώμη να πω κάτι, ότι έχουμε εδώ πέρα δίπλα μας τον κύριο Γιάννη Μαυρίδη, ένα από τους κορυφαίους Έλληνες διαιτητές MMA. Γιατί δεν είσαι εδώ πέρα μέσα? Συνεχίζουμε, παρακολουθούμε φάσεις από το πρώτο γύρο. Έπρεπε να τον χαιρετήσω. Να δούμε ποιος έχει το κουράγιο να πιέσει αυτή τη δράση. Δεύτερος γύρος. Ποιος έχει το κουράγιο να συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς. Γιάννης Κοβλακάς στην μπλε γωνία ενάντια στο Βαλέριο Ακριτίδη στην κόκκινη γωνία. Κοβλακάς χοροπηδάει, ανυπομονεί. Αυτός ο αγώνας θα χρειαστεί άπειρο κουράγιο και από τους δύο. Ψυχικό κουράγιο. Ψυχικό και σωματικό. Και σωματικό, πολύ σωστός. Αλλά νομίζω ότι όπως είπες, ψυχικό είναι το πιο σημαντικό από τα δύο. Ορμάει πάλι ο Γιάννης που κλαβάς πάνω στο Βαλέριο. Ωραία τζάμπ από το Βαλέριο. Πολύ ωραίο, ναι, ναι. Ένα-ένα τζάμπ. Δεξί μεγάλο looping hand, overhand βασικά, το οποίο αστοχή, ίσως ακούμπησε. Σίγουρα δεν έκανε ζημιά. Είμαστε εντάξει. Είπα. Όχι άλλες αγκαλιές. Όχι άλλες αγκαλιές. Φτάνουμε. Έλα, Βαλέριε. Όχι άλλες αγκαλιές. Τύπα, τύπα, τύπα. Ξανά ένα. Δίνουμε χέρια. Για να δούμε. Σταθερά και οι δύο. Αποφεύγει. Αποφεύγει ωραία ο Ακριτίδης. Ναι, αλλά συνέχεια πάει πίσω και δεν έχει counters. Δεν ανταποδίδει. Αυτό μα φαίνεται ότι ο ψηφοφορεί. Ακριβώς. Στο βαθμό αυτό είναι λες και αποφεύγει τον αγώνα. Ωραίο σουτάρισμα από το Βαλέριο, το οποίο το αμήνθηκε πολύ ωραίο ο Γιάννης. Γλίστρησε. Πολύ καλό. Ένα-δύο και κάνε πίσω. Ένα-δύο πίσω κάνε. Ο Ακριτίδης κάνει μια πολύ έξυπνη κίνηση, αλλά δεν την εκμεταλλεύεται. Ο απλώνει το αριστερό του χέρι να συναντήσει ουσιαστικά τον προσινό χέρι. Έχει μακριά άκρα ο Βαλέριος Ακριτίδης και δεν τα χρησιμοποιεί έτσι όπως θέλει στις φουλ δυνατότητές του. Μπορεί να χρησιμοποιεί το αριστερό του χέρι για να ενοχλήσει την τζαμπ. Πιστεύω ότι ο Βαλέριος ψάχνει ένα χτύπημα. Νομίζω ναι. Δεν μπορείς να μάθεις το γέρικο σκυλί νέα κόλπα, νομίζω. Ακριβώς. Ψάχνει το ένα χτύπημα. Το ένα χτύπημα που θα κάνει ζημιά του έχει φέρει μεγάλες νίκες στο παρελθόν αυτό. Αλλά να δούμε αν έχει το κουράγιο να το κάνει. Πολύ ωραίος ο Κοβλακάς. Χτυπάει και αποφεύγει. Και ωραία low kick. Ο Βαλέριος είναι με ανοιχτό το στόμα, αναπνέει με ανοιχτό το στόμα. Ποτέ δεν είναι καλό σημάδι αυτό. Παρ' όλα αυτά φαίνεται. Φαίνεται να κινείται σχετικά καλά, αλλά δεν έχει δραστικές επιθέσεις. Πολύ δυνατή αυτή η low kick από τον Γιάννη Κοβλακάκη. Τώρα όμως κατευθείαν πάνω στον γόνατο. Πολύ ωραία την αμήνθηκε ο Βαλέριος αυτή. Αυτή πρέπει να πόνισε περισσότερο τον ίδιο τον Κοβλακά αυτό το τελευταίο. Θέλω να δω αν ο Κοβλακάς θα σουτάρει για takedown. Έχοντας τον Βαλέριο σχετικά εξαντλημένο και συνέχεια να πνεοπιστοχωρεί, αν θα σουτάρει για ένα double leg takedown ή βασικά για οποιοδήποτε takedown. Θέλω να δω. Ακούμε τον προπονητή του, τον Στέφανο Ελευθεριάδη, ο οποίος λέει τώρα αυτό που είπαμε. Οπότε κάτι ετοιμάζει. Για να δούμε. Δεν κόβει και το κλουβί εντωμεταξύ ο Κοβλακάς. Ακολουθεί κυκλικά τα βήματα του Βαλέριου Ακριτίδη και του αφήνει χώρο να ξεφεύγει συνέχεια. Εντάξει, αυτός ο αγώνας είναι συναισθηματικός αγώνας, δεν είναι τεχνικός αγώνας. Δεν περιμέναμε να δούμε υψηλή τεχνική από αυτούς τους δύο, αλλά σίγουρα περιμέναμε να δούμε συνέστημα, καρδιά και ένταση. Ο Βαλέριος πρέπει να αρχίσει να αντιδράει όμως λιγάκι. Γίνεται πάρα πολύ παθητικός. Έχουμε περάσει τα μέσα του δεύτερου γύρου και ο Βαλέριος έχει κάνει ελάχιστες κινήσεις. Και νομίζω ότι καμία από αυτές δεν έχει πετύχει. Ναι. Οπότε ίσως μιλάμε για μηδενική αποτελεσματικότητα του Βαλέριου στο δεύτερο γύρο. Ακριβώς. Μαζί με μια τάση να οπισθοχωρεί συνέχεια. Αυτό
μειώνει πάρα πολύ τις πιθανότητες να κερδίσει αυτό το γύρο στα μάτια των Κρητών. Έχουμε άλλο ένα λεπτό και 40 δευτερόλεπτα περίπου. Σαν να προσπαθεί να τον κουράσει. Ποιος, ο Βαλέριος. Και να ξεκουραστεί και ο ίδιος. Ναι, αλλά κάνοντας το αυτό, άμα είναι αυτό το πλάνο του, άμα το κάνει αυτό, τότε χάνει το γύρο γιατί οπισθοχωρεί και δεν έχει καμία αντεπίθεση. Καμία αντεπίθεση. Πρέπει να κάνει. Και δεύτερον, έχει ξεκουραστεί ήδη εδώ και 3,5 λεπτά. Ο υπτάμενο overhand. Overhand, το οποίο πήγε ίσως περίεργα πίσω από το. Δεν κόβει καθόλου το κλουβί. Κοίτα, συνέχεια ο Βαλέριος Ακριτίδης βαδίζει προς τα πίσω και δεξιά. Και πάντα υπάρχει άνοιγμα εκεί πέρα. Ο διαιτής τους παροτρύνει για δράση. Πολύ σωστά, πολύ σωστό. Συνεχίζουν το περπάτημα οι δυο τους. Λιγότερο από ένα λεπτό. Ο Βαλέριος πρέπει να κάνει κάτι τώρα. Πρέπει να κάνει κάτι. Δηλαδή, έχει, πραγματικά θα χάσει τον αγώνα από αδράνεια αν έχει, συνεχίσει έτσι. Έχει ξεκουραστεί πάρα πολύ. Έχει πάρει σχεδόν έναν ολόκληρο γύρο για ξεκούραση. Ακριβώς. Ακριβώς. Πρέπει να κάνει κάτι. Είναι, έχει λιγότερο. Κοντεύουμε στο μισό λεπτό. Πρέπει να κάνει κάτι τώρα. Βασικά, άμα δεν κάνει κάτι, όταν θα μπαίνουν στον τρίτο γύρο, θα έχει ξεκουραστεί περισσότερη ώρα από ό,τι θα έχει παλέψει. Θα έχει ένα λεπτό του πρώτου διαλύματος, 5 λεπτά του δεύτερου γύρου και άλλο ένα λεπτό. Του δεύτερου διαλύματος έχει ξεκουραστεί 7 λεπτά. Τώρα μένει λίγο πιο σταθερός, χωρίς όμως και πάλι να κάνει κάτι δραστικό. Λιγότερο από 20. Λιγότερο από 20. Και ο Κομπλακάς πλησιάζει, κουνάει το δεξί του χέρι σαν να θέλει να το δείξει. Το σήμα των 10 δευτερολέπτων. Βαλέριος τώρα παραπατάει προς τα πίσω. Να μια καλή επίθεση. Αυτό ήταν ωραία επίθεση. Το τελευταίο δευτερόλεπτο. Το τελευταίο δευτερόλεπτο, αλλά δεν είναι αρκετό όμως. Ότι όλοι περιμένουν περισσότερα στον τρίτο γύρο. Είναι αυτό που είπες, Αλέξη. Ο Γιάννης Κομπλακάς πρέπει να αρχίσει να κόβει το ring. Οπωσδήποτε. Πρέπει να αρχίσει δηλαδή να κινείται όπως ο Βαλέριος. Πώς κάνει ο Βαλέριος την κίνηση, πίσω και δεξιά. Πρέπει να αρχίσει να κινείται, να κόβει το ring και να είναι συνέχεια να ασκεί πίεση στο Βαλέριο, να οδηγήσει στο πλέκ. Δεν είναι ανάγκη να πάει για το takedown. Μπορεί απλά να συνεχίσει να κάνει striking. Αλλά ο Βαλέριος απ' την άλλη. Πρέπει να αλλάξει τη στρατηγική του 180 μοίρες, θεωρώ. Πρέπει να γίνει δραστήριος. Νομίζω ότι πρέπει να βρει έναν τρόπο ο Βαλέριος να κρατήσει τον αντίπαλό του πάνω στο κλουβί. Με αυτόν τον τρόπο θα φανεί ότι είναι δραστήριος, ενώ θα μπορεί ουσιαστικά να ξεκουράζεται απλώς με το να πιέζει μπροστά το σώμα του. Είναι μια τακτική που την εφαρμόζουν πάρα πολλοί, οι οποίοι θέλουν να πάρουν λίγο παραπάνω διάλειμμα, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δείχνουν ότι νικάνε κιόλας. Ναι, δυστυχώς έχουμε πρόβλημα στο δεύτερο μέρος. Δεν σηκώνεται, ο Βαλέριος δεν σηκώνεται. Ο Βαλέριος δεν σηκώνεται. Πρέπει να σηκωθεί ο Βαλέριος, αλλιώς θα σταματήσει. Σηκώθηκε. Σηκώθηκε, δύσκολα, αλλά σηκώθηκε. Έδειξε να το σκέφτεται πάρα πολύ. Ναι, 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 έδειξε να το σκέφτεται. Αν δεν τον τράβαγε ο προπονητής του, νομίζω ότι θα βρισκόταν ακόμα εκεί και θα είχαμε δει ήδη το τέλος του αγώνα. Νομίζω ότι. Νομίζω ότι. Μπροστά ο Γιάννης Κομπλακάς. Τώρα θα δούμε ωραίο το αριστερό χέρι από τον Κομπλακά. Δεν πρόλαβα να το πω. Είναι ο Κομπλακάς χρειάζεται οδηγίες, σωστή, χρειάζεται σωστό, πιο ορθότερη ωραία low kick καθοδήγηση από τη γωνία του, λέγοντας ότι πρέπει, φαντάζομαι ότι αυτό του είπαν, ότι πρέπει να αλλάξει το πλάνο, δεν μπορεί να κυνηγάει χωρίς να κόβει. Πρέπει να γίνει επίσης να προχωράει μπροστά. Πρέπει να εκμεταλλευτεί την αδράνεια του Βαλέριου. Ο Βαλέριος ξέρουμε τι πρέπει να κάνει, πρέπει απλά να αρχίσει να λύνει τα χέρια του, γιατί ο τελευταίος γύρος. Ο τελευταίος γύρος δεν ήταν καλός. Δείχνει ότι τώρα θα τα δώσει όλα. Για να δούμε. Κι όμως τώρα έχει σταματήσει να πηγαίνει πίσω ο Βαλέριος. Σωστό. Είναι μία πρόοδος. Το επόμενο βήμα είναι να αρχίσει να ρίχνει. Πρέπει να αρχίσει να ρίχνει. Τουλάχιστον δεν οπισθοχωρεί. Έχει περάσει το πρώτο λεπτό του τρίτου γύρου. Πάρα πολύ ωραία. Βαριά low kick από τον Βαλέριο. Ένα αριστερό hook ανοιχτό από τον Βαλέριο. Ξανά άλλο ένα, το αποφεύγει ο Κομπλακάς. Ο Βαλέριος έχει αρχίσει και γίνεται αρκετά πιο δραστήριος. Ενώ με προβλημάτισε λίγο στην αρχή. Αυτό ήταν ωραίο. Νομίζω αυτό ψάχνει το δεξί. Για να δούμε. Τάτος, επιτίθεται. Ο Βαλέριος πάει μπροστά και προσγειώνει το δεξί του χέρι. Αυτός είναι ο Βαλέριος Ακριτίδης που ξέρουμε. Και τώρα προχωράει μπροστά. Να το και το uppercut.
Το κοινό είναι όρθιο. Είναι όλοι όρθιοι. Είναι όλοι όρθιοι και φωνάζουν. Θέλουν να δουν τον Βαλέριο να νικάει. Αυτό ψάχνει και έχει κουραστεί. Ωραίο αγκώνα από τον Βαλέριο. Βαλέριο παίρνει δύναμη από τι φωνέ όλου του γηπέδου. Να ξανά. Ξανά. Ναι, κι άλλο. Κι άλλο αγκώνα. Ο Κόβλακα δέχεται όλη την πίεση. Δέχεται όλα τα χτυπήματα. Αν ο Βαλέριο. Βάρη γόνα τον Βαλέριο. Κι άλλο αγκώνα. Αν ο Βαλέρης καταφέρει και επιστρέψει από αυτό το γύρο, τον προηγούμενο δεύτερο γύρο. 2,5 λεπτά και παραπάνω λίγο. Είναι ψόφιος, δεν μπορεί να αφήσει το χέρι. Το αφήνει, το πιάνει ξανά. Δεν πρέπει τώρα να κάνει, δεν πρέπει να υποπέσει σε τέτοια σφάλματα. Κατάθεση ψυχής και από τους δύο τους πραγματικά. Συνεχόμενα χτυπήματα. Βρισκόμαστε, έχουμε λιγότερο. Από το μισό του επαναφέρει ο διαιτητής στο κέντρο. Υπάρχει κούραση, 2 λεπτά και κάτι ακόμα. Δεν είναι απλά κούραση, είναι εξάντληση. Θα του αφαιρέσει τον πόντο, δεν το πιστεύω. Θα του αφαιρέσει πόντο. Θα του αφαιρέσει πόντο γιατί. Γιατί πιάνει το πλέγμα νομίζω, έπιανε το πλέγμα. Μειώνει ένας πόντος. Ο Βαλέριος δεν μπορεί να σηκωθεί, νομίζω ότι υποφέρει. Ο Βαλέριος πρέπει να σηκωθεί. Τον σηκώνει ο διαιτητής με το ζόρι. Ο διαιτητής μπορεί να σταματήσει τον αγώνα από αυτό. Ο Βαλέριος, δεν δείχνει έτοιμος, δεν το πιστεύω. Έτοιμος. Πρέπει να συνεχίσει ο αυτό. Ο διαιτητής του συνεχίζει. Πρέπει να συνεχίσει. Και συνεχίζει, ναι, είναι εκεί. Παραμένει. Τα ρίχνει. Κόμπλακας από πάνω για να τελειώσει τον αγώνα. Απίστευτο. Απίστευτο. Wow. Ένα χτύπημα, ένα καθαρό χτύπημα θα τον σύρλει τον Βαλέριο Ακριτήτη στο έδαφος. Φοβερό! Τι απίστευτες εναλλαγές ήταν σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτό το γύρο, τι απίστευτες εναλλαγές. Τι έγινε εδώ πέρα, τι έγινε, το έχασα. Τα τελευταία δευτερόλεπτα. Θέλω replay από αυτό. Ο Βαλέριος. Και εγώ θέλω να το δω. Φαινόταν εξαντλημένος τελειώνοντας το διάλειμμα. Μπήκε μέσα, έκανε τον καλύτερό του γύρο. Εδώ βλέπουμε. Βαλέριος έρχεται. Να δούμε. Να το! Καθαρό δεξί στο σαγόνι του Βαλέριου Ακριτίδη. Και ο Γιάννης Κοβλακάς κάνει, βάζει τις τελευταίες πινελιές σε ένα θεαματικό αγώνα. Απίστευτο. Φοβερό, απίστευτο. Απίστευτο. Φοβερό. Συγχαρητήρια και στους δύο. Απίστευτο. Φοβερό σε όλη τη διάρκεια ο αγώνας. Ξέρεις τι είναι αυτό το πράγμα όταν βλέπεις ανατροπές. Όταν βλέπεις ένα δεύτερο γύρο που ο Βαλέριος Ακριτίδης δεν ρίχνει σχεδόν κανένα χτύπημα και ο πιστοχώρης συνέχεια. Και στον τρίτο γύρο έρχεται τελείως διαφορετικός, έρχεται άλλος άνθρωπος. Και μετά από αυτή τη διακοπή του διαιτητή για να δώσει την ποινή, ο Κοβλακάς έρχεται με ένα καθαρό χτύπημα για να δώσει το τέλος. Και να περάσουμε στην επίσημη ανακοίνωση του αποτελέσματος από τον Grand Water. Ladies and gentlemen, what a fight! This is what MCP is all about, ladies and gentlemen. But at 2 minutes, 50 seconds of the final round, we have a winner by way of referee stoppage to ground and pound and a TKO from Thessaloniki, Kovlakas Giannis! Ένας αγώνας ψυχής, πραγματικά. Αυτό που έχουν να δώσουν και οι δύο τους, το δώσανε στο 1000%. Νομίζω είναι ένας αγώνας με δύο γύρους και έχουμε τρεις. Κυρίες και κύριοι, είμαι εδώ πέρα με τον νικητή σας, Γιάννης Κοβλακάς. Γιάννη, τι αγώνας, τι απίστευτος αγώνας. Πες μας πώς νιώθεις. Τέλεια, δεν μπορώ να το εκφράσω κι εγώ, τέλεια. Ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, γι' αυτό εδώ τον αγώνα, τον αντίπαλό μου. Γι' αυτό δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ και όσους ήρθαν και με στηρίξανε. Για τα αδέρφια μου. Ήτανε μια κατάθεση ψυχής, ανδρείας και από τους δύο σας. Χθες είχατε την πιο εκρηκτική αναμέτρηση στη ζύγηση και σήμερα πραγματικά δώσατε το 200% σας. Απίστευτος πρώτος, απίστευτος δεύτερος γύρος. Δεν έχω λόγια πραγματικά, δεν έχω λόγια. Τι να περιμένουμε από σένα.
να περιμένετε πολλά. Αυτό είναι μόνο η αρχή. Αυτό. Γιάννης Κοβλακάς, κυρίες και κύριοι!